Σήμερα πραγματικά γεμίσαμε από αθλητισμό στο στούντιο, από παιδιά και έναν άνθρωπο που είναι κοντά στα παιδιά, γιατί πάντα τα παιδιά πρέπει να έχουν δίπλα τους σωστούς συμπαραστάτες, αυτούς που θα τους καθοδηγήσουν, τους μικρούς βασίλους. Αθλητικός όμιλος Ζαρού. Έτσι. Η Ακαδημία συγκεκριμένα του Ζαρού. Καλώς σας βρήκα. Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης από την Οργανωτική Επιτροπή της Ακαδημίας Αθλητικού Ομίλου του Ζαρού ή του Ζαρούς και το αν προτιμάτε. Ναι. Και βεβαίως δύο παιδιά, γιατί στο Ζαρό δεν παίζουν μόνο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ξέρουμε παραδοσιακά το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο άθλημα, το δημοφιλέστερο, αλλά υπάρχει και ενόργανη γυμναστική πλέον. Ενόργανη. Και έχουμε δύο μικρούς μας φίλους, τον Γιάννη τον Τζικριτσάκη και την Έλληνα τη Σαμιωτάκη. Μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Έχετε ξαναβγεί στη τηλεόραση? Όχι, δεν έχουμε ξαναπεί. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, είναι πρώτη Έχω φορά. Έχω τη χαρά δηλαδή να συνομιλήσω μαζί σας δύο ξεχωριστούς αθλητές όπως μαθαίνω. Και αργότερα που θα έχετε φτάσει τόσο ψηλά, θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, θα βλέπουμε τα βίντεο και θα λέμε: Κοιτάξτε, πρώτη φορά βγήκαμε με τον Γιώργο, με τον Λευτέρη. Ναι. Μπράβο. Είχανε τρακ τα παιδιά, αλλά πιστεύω στην πορεία να το ξεπεράσουν. Γιατί είναι η πρώτη του παρουσία. Εγώ γι' αυτό μπαίνω έτσι, κάνω την εισαγωγή αυτή, Γιώργο μου, πριν να το κατάλαβα. Βεβαίως. Και είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ενδοχώρα και ειδικά η περιοχή της Μεσαράς στον αθλητισμό έχει κάνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα. Το γνωρίζουμε καλά αυτό τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο γήπεδο στο Ζαρό. Θα δούμε και στις φωτογραφίες. Βλέπουμε ήδη κάποιες φωτογραφίες, Λευτέρη. Αυτή η φωτογραφία είναι με στιγμιότυπο από τον αγώνα της πρώτης ποδοσφαιρικής ομάδας. Ναι, Γιώργο Ζαχαριουδάκη, κύριε Ζαχαριουδάκη, μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό. Γιώργο. Έτσι, Γιώργο, για την προσπάθεια αυτή να μας βάλει στο κλίμα. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Ζαρό, μια ακαδημία με 100 περίπου παιδιά. Ναι, λιγότερο από 100, περισσότερο από 85. Γύρω στα 90 παιδιά, αυξομειώνεται αριθμός κατά διαστήματα. Χωριό είναι μεγάλος αριθμός, έτσι. Βέβαια, μεγάλος. Είναι αρκετά μεγάλος. Βέβαια, να πούμε ότι είναι ενόργανο και το ποδόσφαιρο μαζί, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δύο τμήματα συγκεντρώνουν περίπου 90 παιδιά. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε επίσημα πριν 10 χρόνια. Το 2009 ξεκινήσαμε να οργανώνουμε την προσπάθεια. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή, παλαιότερα υπήρχε μια δραστηριότητα, όχι τόσο οργανωμένα. Ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια λοιπόν, καθαρά μόνο στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό που επικρατούσε και τότε όπως και τώρα επικρατεί περισσότερο το ποδόσφαιρο. Περνώντας τα χρόνια όμως είχαμε κάποια κορίτσια τα οποία ενδιαφερόταν για τον αθλητισμό, αλλά δεν τους άρεσε το ποδόσφαιρο. Έτσι η Οργανωτική Επιτροπή, όπως εμείς αποκαλούμε με το άτυπο Δέλτα Σίγμα, είμαστε μια ομάδα γονέων, μπήκε η ιδέα ένα ωραίο πρωινό να κάνουμε ένα τμήμα ενόργανης, εφόσον υπήρχε και ο χώρος. Τον διαμορφώσαμε όπως έπρεπε για αρχικό στάδιο και έτσι φτιάξαμε πριν 4 χρόνια το τμήμα ενόργανης, που είναι η Έλενα. Από εκεί μετά, κάθε μέρα, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι στα παιδιά με τους κατάλληλους προπονητές, τόσο στην ενόργανη όσο και στο ποδόσφαιρο, πιστοποιημένοι προπονητές, γυμναστές. Μπράβο. Έχουμε διαμορφώσει μια πολύ ωραία αίθουσα που γίνεται το κομμάτι της ενόργανης και προφανώς το ποδόσφαιρο γίνεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Και όταν το επιτρέπει ο καιρός, και εντός του γηπέδου κάνουν ενόργανη τα κορίτσια. Ναι. Εννοείται στον χώρο γίνεται. Αυτά έτσι σαν γενική εικόνα. Υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα. Διατηρούμε ένα κυλικείο στο χώρο για τους γονείς την ώρα της προπόνησης που ταυτόχρονα ενισχύονται και οικονομικά το σωματείο. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά με τη βοήθεια πάντα των γονέων, να το πω αυτό, δηλαδή και αυτών που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και αυτών που δεν είναι. Βοηθάνε πάρα πολύ σε καθημερινή βάση για να γίνει όλο αυτό που λέμε και θα πούμε σε λίγο. Και να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να αθλούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Με ό,τι μιλήσουμε λίγο με τα παιδιά. Προφανώς το λόγο καλύτερα στα παιδιά. Να δούμε, βέβαια, γιατί μιλάτε βέβαια, για την πολύ σημαντική και πολύπλευρη αυτή προσπάθεια που δίνετε και κάνετε όλοι εκεί στο χωριό, στο Ζαρό. Θέλω να ρωτήσουμε την Έλενα. Καταρχάς, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 12. 12 χρονών. Και ασχολείσαι τα τελευταία 4 χρόνια, όπως είπε και ο Γιώργος. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Το ήθελες πριν ξεκινήσουν να γίνονται μαθήματα ενόργανης, γιατί τους είχατε πει θέλω να ασχοληθώ με την ενόργανη γυμναστική, ή όταν ξεκίνησαν τα τμήματα είπες και εσύ να μπω κι εγώ στη διαδικασία να ασχοληθώ? Ναι, αυτό. Αυτό. Είχες δει στην τηλεόραση? Είχα δει κάποια βιντεάκια, αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ και μετά που δημιουργήθηκε το τμήμα, πήγα κι εγώ. Έχεις δει το Πετρούνια, για παράδειγμα? Τον έχω δει σε κάποια βιντεάκια, αλλά εντάξει, ναι. Πρότυπο ποιος είναι για σένα, ποια αθλητής ή αθλήτρια, έτσι που σου αρέσει περισσότερο? Δεν έχω κάποιο πρότυπο, αλλά
παρακολουθώ και τον Πετρούνια σε κάποιες επιδείξεις. Κάνει ασκήσεις εδάφους η Έλενα. Μπράβο. Mm-hmm. Ο Γιάννης τι κάνει, ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Πρώτα-πρώτα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία εδώ στο κανάλι σας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα πολύ απαιτητικό που προκειμένου να πετύχεις πρέπει να έχεις θέληση και με δουλειά και θέληση μπορείς να πετύχεις το ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Τι θέση παίζεις εσύ? Εγώ παίζω αμυντικός, δεξιμπακ. Δεξιμπακ, ε. Μπράβο. Εντάξει, από ό,τι βλέπω και από την ομιλία σου και από το λόγο σου, τι να πω, έχεις μέλλον, είσαι έτοιμος, σημαίνει ότι σκέφτεται, παίρνεις στροφές στο μυαλό σου, άρα θα έχεις την ανάλογη επιτυχία και στο ποδόσφαιρο και στο ευχόμαστε και σένα βεβαίως. Να μην το ρωτήσουμε και ποιος παίχτης του αρέσει, αν και αμυντικός, δεν ξέρω. Τι είσαι, όχι, θα το πω αλλιώς, τι είμαι αλλιώς. Θα το πεις αλλιώς. Εγώ είμαι από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό? Ελλάδα. Από τις μεγάλες ή από τις μικρές. Είμαστε σίγουροι. Από τις μεγάλες ή από τις μικρές που λέμε καμιά φορά. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα είμαι Ολυμπιακός, αλλά και Όφη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε και το κριτικό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και Ζαρός. Και Ζαρός, φυσικά. Και ποιος παίχτης του αρέσει να με το ρωτήσουμε, ναι, από όλο τον κόσμο ή από την Ελλάδα, όποιος θέλεις να πεις. Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, κυρίως στο εξωτερικό. Εμένα μου αρέσουν, παρόλο που παίζω αμυντικός, επιθετική. Για παράδειγμα, Μέση, Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαμπέ. Εντάξει. Είπε τους καλύτερους, είπε. Τους καλύτερους, είπε. Και... Γιώργο, το ξέρεις ότι πιέζει ο χρόνος και πρέπει έτσι να δώσουμε λίγο το σφιγμό όσο πιο σύντομα μπορούμε. Ναι, εμείς το μόνο που νομίζω πως πρέπει να πούμε είναι αν έχουν μπει κάποιοι στόχοι και τα στόχοι, στη συνεργασία με την πρώτη ομάδα και τι άλλο θέλετε να κάνετε τα επόμενα βήματα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, αλλά αυτό που νομίζω πρέπει να αναφερθεί είναι το κομμάτι ότι γίνεται πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά, σας ξαναλέω, με τη βοήθεια των γονέων και πάντοτε με το να συμβολευόμαστε ανθρώπους του χώρου. Είχαμε καταφέρει πριν μερικά χρόνια να είμαστε από τις πρώτες επαρχιακές ακαδημίες που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του ΟΠΑΠ, προφανώς το γνωρίζετε, τις αθλητικές ακαδημίες, όπου εκεί τα παιδιά πήραν μια τεράστια εμπειρία σε παγκρίτιο επίπεδο. Και τώρα ουσιαστικά απόψε θα το αποκαλύψω. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία ανταλλαγής ενός προγράμματος με ένα γερμανικό σωματείο. Αυτά είναι τα ωραία. Αν όλα πάνε καλά, ναι, μέσα στο νέο έτος θα το ορίσουμε εμείς το πότε, θα γίνει ανταλλαγή παιδιών από τα δύο σωματεία, είναι βόρεια του Αμβούργου με το δικό μας. Είμαστε στη φάση της γραφειοκρατίας τώρα. Το λέω απόψε πρώτη φορά, έχει οριστικοποιηθεί τώρα μερικές ημέρες. Θα είναι μεγάλη εμπειρία. Θα είναι μεγάλη εμπειρία, βέβαια με τη συμμετοχή των παιδιών. Θα υπάρξει τεράστιο όφελος για τα παιδιά, έτσι, τεράστιο όφελος. Με ό,τι συνεπάγεται. Σε επίπεδο ακαδημιών, σε επίπεδο ακαδημιών, βασικά θα έχουν τη δυνατότητα μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, επειδή το αντίστοιχο σωματείο διαθέτει ακαδημίες σε ποδόσφαιρο. Έπρεπε να βρεθεί σωματείο με ίδια δεδομένα. Σωστά. Αυτό θα φτάσει. Μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Ναι, θεωρώ ότι είναι, αν ολοκληρωθεί. Έχει επιτυχώς να γράψει αύριο ο Γιώργος στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ναι. Είναι σε πρώιμο. Συνδέσαμε Ζαρό και Αμβούργο. Καλή είδηση είναι όμως αυτό. Προς τη σωστή κατεύθυνση. Δουλεύετε για τα παιδιά, για τα 90 παιδιά εκεί στο χωριό στο Ζαρό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζαχαριδάκη. Να είστε καλά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω τη μικρή Έλενα και το μικρό Γιάννη. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Οι γονείς σας είναι περήφανοι, οι μόνο που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και με το ότι ασχολείστε με τον αθλητισμό, να μην το παρατήσετε ποτέ. Έτσι. Έτσι. Το καλύτερο μήνυμα είναι υγεία. Σας έδωσε ολευθέρηση. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα.